Δεν πάμε βήμα πίσω. Απαιτούμε τώρα την πλήρη στελέχωση και ενίσχυση του συστήματος υγείας. Ταυτόχρονα, στο μέτωπο της οικονομίας, η κυβέρνηση διαφημίζει την ανάπτυξη και μοιράζει δισεκατομμύρια στους ομίλους. Αλλά ο προϋπολογισμός δεν προβλέπει καμία παροχή, καμία ελάφρυνση για τους αυτοαπασχολούμενους. Παράλληλα, η φορολόγηση από τον πρώτο ευρώ, το τέλος επιδεύματος, ο έμφυα, εφαρμόζονται για το 2022 σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Τι κι αν μία στις δύο επιχειρήσεις δηλώνει μείωση τζίρου. Τι κι αν δεν υπάρχουν ταμιακά διαθέσιμα στους επαγγελματίες. Τι κι αν εκτοξεύονται τα χρήματα σε φορεία προμηθευτές δέκο. Τι κι αν δεν μπορούν ούτε τον έφκα να πληρώσουν. Η κυβέρνηση συνεχίζει ακάθεκτη το αντιλαϊκό της έργο. Διαφημίζει μία ανάπτυξη που αφορά μια κούρτα επιχειρηματικούς ομίλους και που πληρώνουν τα λαϊκά στρώματα. Χαρακτηριστική είναι η ακρίβεια των τελευταίων μηνών. Οι αυξήσεις έχουν πάρει τη μορφή γεροσιμπάδα στα πάντα. Από την αγορά των πρώτων υλών στις κατασκευές και στην βιοτεχνία, μέχρι τους λογαριασμούς του ρεύματος, του αερίου και των βδομαδιάτικων σούπερ μάρκετ. Δισεκατομμύρια για τα μονοπόλια, νέα πάλι για τους αυτοαπασχολούμενους, τους εργαζόμενους. Αυτή είναι η ανάπτυξη που ευαγγελίζονται. Μία είναι η λύση για τα προβλήματά μας. Αγώνας βασικός για την επιβίωση, για τα δικαιώματα και τις ανάγκες κάθε επαγγελματία και εργαζόμενου. Διεκδικούμε την άμεση υλοποίηση των παρακάτω δικαιών και επιδημάτων μας. Πρώτα και κύρια για όσους έχουν περισσότερη ανάγκη. Αυτούς που έχουν μικρότερα εισοδήματα κάτω των 12.000 ευρώ. Πρόσθετη οικονομική στήριξη για τους επαγγελματίες που θα πληγούν από το νέο κύμα της πανδημίας. Εδώ και τώρα μείωση των εξοδοτικών ποινών. Δωρεάν μαζικά επαναλαμβανόμενα τεστ για όλους με ευθύνη του κράτους. Επίδομα ειδικού σκοπού για τους αυτοαπασχολούμενους που νοσούν από κορονοϊό ή μπαίνουν σε καραντίνα. Διαγραφή χρεών της επιστρεπτέας που καταβολή στο 100% για όσους επαγγελματίες έχουν αιτήσει ατομικό εισόδημα μέχρι 12.000 ευρώ. Απαλλαγή των δημοτικών τελών για όλους τους μήνες που είμαστε κλειστοί ή παραμένουμε με περιοριστικά μέτρα. Καμία διακοπή ρεύματος. Διαγραφή των χρεών που δημιουργήθηκαν στη διάρκεια της καραντίνας και διαγραφή μέρους των συσσωρευμένων χρεών των προηγούμενων χρόνων σε εφορία και τράπεζες. Μετάθεση όλων των ρυθμίσεων για χρέη σε εφορία τράπεζες στις φορές για τουλάχιστον 6 μήνες. Κάτω οι φόροι. Επιστροφή στο φορολόγητο όριο των 12.000 ευρώ. Κατάργηση έμφυα και τέλος επιτηλέγματος. Μείωση ΦΠΑ και κατάργηση των άμεσων φόρων σε είδη λαϊκής κατανάλωσης. Δεν υποχωρούμε. Αγωνιζόμαστε μέχρι να νικήσουμε. Οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι, οι μελισσοκόμοι και οι αλληλείς Ανατολικής Θεσσαλονίκης χαιρετίζουν τη συγκέντρωση των συνδικάτων ενάντια στον αντιλαϊκό προϋπολογισμό. Ένα προϋπολογισμό που προβλέπει χρηματοδότηση για τον ΕΛΓΑ με ποσό που με το ζόρι καλύπτει λειτουργικές δαπάνες και είναι αδύνατον να καλύψει τις αποζημιώσεις για τις καταστροφές. Αφήνοντας τους τυπημένους αγρότες και κτηνοτρόφους, παρότι έχουν πληρώσει υπέροχα ασφάλιστρα για την παραγωγή μας, στο έλεος της τύχης τους. Ένα προϋπολογισμό που παρά τις τεράστιες καταστροφές του τελευταίου χρονικού διαστήματος δεν προβλέπει τίποτα για την πυρική, αντιπλημμυρική, αντισεισμική, αντιθαλασσική και την ανεμική προστασία για την παραγωγή μας και τη ζωή μας. Αποδεικνύοντας και πάλι ότι σε αυτούς όλους τις ζωές μας είναι κόστος που επιδιώκουν συνεχώς να μειώνουν. Αντίθετα, αυτό που συνεχώς αυξάνεται είναι οι τιμές στα φάρμακα, στα αγροεφόδια, στα λιπάσματα, στις ζωοτροφές και σε όλα τα είδη λαϊκής κατανάλωσης. Προσπαθούν να μας πούν, δείχνοντάς μας τις συγκεκριμένες αυξημένες τιμές σε κάποια προϊόντα, μην μιλάτε, καλά πήγε λέει η χρονιά. Ένα, να τους απαντήσουμε ότι η χρονιά πήγε πολύ καλά για τους φίλους τους, μια χούφτα μεγαλοεπόρων και βιομηχάνων που παίρνουν την παραγωγή μας για ψίχουλα και κερδοσκοπούν στις πλάτες όλων μας.
Και αυτό όταν δεν τα τσεπώνουν και εξαφανίζονται όπως πριν ένα μήνα έκανε ένας μεγαλέπορος του Ζαγκλιβέρη που άφησε εργάτες και αγρότες να παλεύουν με την ανεργία τους πρώτους και με την χρεοκοπία τους δεύτερους. Είμαστε εδώ για να δώσουμε τη μάχη απέναντι σε ένα προϋπολογισμό που δίνει πάνω από 370 εκατομμύρια για πετρέλαιο και άλλα καύσιμα σε ποιους άλλους, στους εφοπλιστές, κλινικάρχες, ξενοδόχους, αφήνοντας τους αγρότες να παλεύουν να γεμίσουν το ρεζερβουάρ στα τρακτέρ, πληρώνοντας 1,60 το πετρέλαιο ανά λίτρο. Στον ίδιο αυτό προϋπολογισμό προβλέπουν ψίχουλα για επιστροφή ειδικού φόρου κατανάλωση από το πετρέλαιο που δεν φτάνει ούτε για ένα γέμισμα. Το χειρότερο όμως είναι ότι χρησιμοποιούν αυτά τα ψίχουλα για να διασπάσουν τους αγρότες σε παλιούς και νέους, σε συνεταιρισμένους και μη. Δεν θα τους περάσει. Όχι μόνο δεν θα διασπάσουν το οργανωμένο αγροτικό κίνημα, αλλά από αυτό το βήμα καλούμε όλους τους συναδέλφους να ενώσουμε τις δυνάμεις μας με εργάτες, με εργαζόμενους, με συνταξιούχους και νέους, με τα ταξικά συνδικάτα και μαζί τους να παλέψουμε για να δημιουργήσουμε νέες συνθήκες, να οδηγήσουμε όλοι μαζί σε ανατρεπτικές εξελίξεις και να φέρουμε τα πάνω κάτω. Για την υγεία μας λοιπόν, για την προστασία της ζωής μας, του εισοδήματός μας, για τα σχολεία και τα πανεπιστήμια των παιδιών μας δεν υπάρχει φράγκο, αλλά λεφτά υπάρχουν για να καταλάβουμε 4 δις κάθε χρόνο στο ΝΑΤΟ για τα δολοφονικά σχέδια, για να είναι η χώρα μας βασικό ορμητήριο των νατοϊκών, κανονικός μαγνήτης πολέμου. Οι δαπάνες για τα εξοπλιστικά προγράμματα αυξάνονται κατά μισό δισεκατομμύριο ευρώ, φτάνοντας στα 3,5 δις. Οπότε ο συνολικός λογαριασμός φτάνει στα 7,5 δισεκατομμύρια, το 11,5% των συνολικών δαπανών. Δίνουν δηλαδή λεφτά για την προστασία των συμφερόντων των καπιταλιστών στη Σαουδική Αραβία, στο Σαχέλ, όχι όμως για να ανοίξει το Παναγία, το Λιμποδόρ και το παλιό 424. Οι μισθοί παραμένουν τσακισμένοι. 3 στους 10 μισθωτούς φυτοζωούν με 345 ευρώ το μήνα, την ώρα που ο μέσος καθαρός μισθός ίσα που ξεπερνά τα 780 ευρώ. Οι μισθοί αυτοί βέβαια δεν έπεσαν από τον ουρανό. Το έγκλημα σε βάρος του λαού είναι διαχρονικό. Όλες οι κυβερνήσεις εφάρμοσαν την πολιτική μείωση του λεγόμενου κόστους εργασίας που κλιμακώνεται τώρα από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό σε συνδυασμό με την απουσία συλλογικών συμβάσεων εδώ και 12 χρόνια συντελεί καθοριστικά στη μείωση κατά 25% του μέσου μισθού. Ακόμα και την υπερεργασία που αμοιβόταν με 20% περισσότερο, αν και όταν αμοιβόταν, τώρα με τον νόμο Χατζηδάκη δίνει το ελεύθερο στην εργοδοσία να μην την πληρώνει. Με αυτούς τους τσακισμένους μισθούς βρήκε την εργατική τάξη, το λαό, η ακρίβεια. Αλλά αυτές οι ανατιμήσεις δεν έπεσαν από τον ουρανό. Είναι συνέπεια της ίδιας λειτουργίας της καπιταλιστικής οικονομίας που τροφοδοτούσε τον πληθωρισμό. Η απάντηση που δίνει η κυβέρνηση είναι μόλις μισό ευρώ αύξηση στο κατώτερο μισθό στις αρχές του νέου χρόνου. Μερικές πεταροδεκάρες επιδότηση στο κόστος του ρεύματος και συστάσεις για δουλειά και υπομονή. Μιλάνε για 2% αύξηση του κατώτατου μισθού, ενώ ο πληθωρισμός αυξήθηκε κατά 4,8 τον Νοέμβριο σε σχέση με το περσινό. Ποια αύξηση? Ουσιαστικά μιλάμε για μείωση. Στο ρεύμα οι τιμές αυξήθηκαν κατά 38%, στο φυσικό αέριο κατά 180%, στο πετρέλαιο θέρμανσης κατά 45%. Τι από αυτά καλύπτει το 2% στο κατώτατο μισθό? Παύλος κύκλος που μεγαλώνει την απόσταση ανάμεσα στο πώς ζει ο λαός και στο πώς μπορεί να ζήσει με κριτήριο τις σύγχρονες ανάγκες. Σαν να μην έφερε όλα αυτά, σαν δουλειά στο λαιμό των εργαζομένων, είναι οι εσωτερικοί κανονισμοί εταιριών που φέρνουν το διαχωρισμό ενεργού και ανενεργού χρόνου εργασίας. Συνεχή κινητικότητα, πρόστιμα και ποινές στις επιχειρήσεις και στους εργαζόμενους. Η άλλη όψη του ίδιου νομίσματος είναι η πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ, που υπόσχεται έναν πιο δίκαιο τάφα καπιταλισμό. Η επεκτατική διαχείριση που υπερασπίζεται είναι αυτή που ζει ο λαός τα δύο τελευταία χρόνια και που τώρα καλείται να πληρώσει με το νέο υπερμνημόνιο, τα ταμεία ανάκαμψης και τα δεκάδες αντιλαϊκά προαπαιτούμενα.
Δεν συμβιβαζόμαστε με την ιδέα ότι κάθε μέρα θα περιορίζουμε κι άλλο τις ανάγκες μας. Η μεγάλη αγώνα του τελευταίου διαστήματος, ο συγκλονιστικός και νικηφόρος αγώνας των εργατών στις προβλήτες της Κόσκο, ο αγώνας των εργαζομένων της Ιφούτ, των αυτεργατών, μας εμπνέουν, μας έδωσαν θάρρος. Απέτρεψαν την επιδείνωση της θέσης τους σε μια σειρά χώρου. Ανάγκασαν την εργοδοσία να πάρει ορισμένα μέτρα για την προστασία της ανθρώπινης εργασίας, για την ασφάλεια και την υγεία σε χώρους δουλειάς. Αυτά που κέρδισαν δεν τους τα έδωσε καμία κυβέρνηση. Ίσα-ίσα, όλες οι κυβερνήσεις νομοθετούσαν σε βάρος τους, στο όνομα των εγκληματικών επενδύσεων. Το τοπίο λοιπόν ξεκαθαρίζει. Μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό. Δεν υπάρχουν λύσεις από τα πάνω. Έχουμε πείρα. Τα κέρδη του κεφαλαίου δεν συμβιβάζονται με τα εργατικά λαϊκά συμφέροντα.